Δηλαδή ρίχνεται από την τρύπα το νερό και ξαναβγαίνει έξω. Δηλαδή δεν έχει μέσα. Δεν έχει μέσα και έξω. Συγγνώμη, πώς ορίζουμε το μέσα και το έξω? Εδώ είναι το πρόβλημα. Μα αυτό θέλω να πω. Ότι ο ρυθμός του μέσα και του έξω είναι καθαρά υποκειμενικός, επειδή έχουμε κάνει μια τομή μικρή. Αν σε αυτή την ποτήλια ή σε αυτό εδώ παίρνω ένα μικρό κομματάκι στα όρια των μικρών διαστάσεων της γης του πλανητικού μας συστήματος, αυτό το κομματάκι σαφέστατα έχει μέσα και έξω, γιατί είναι ένα μικρό κομματάκι. Αν το προεκτείνουμε όμως παντού, στο άπειρο, αυτό συνεχίζεται και μου δημιουργεί τέτοιες μορφές, οι οποίες δεν έχουν μέσα και έξω. Γι' αυτό πρέπει να σε κοσμολογία πλέον. Στους νεότερους, θέλω να το πω, και στους παλαιότερους, αλλά και στους νεότερους, γιατί τους το έχω υποσχεθεί στο μάθημα, να τους το πω. Προσέξτε. Η λογική η οποία αναπτύσσεται ότι το σύμπαν είναι μια σφαίρα που έχει έξω και έχει μέσα πάπαλα. Το σύμπαν δεν έχει μέσα και έξω. Που λέω απ' έξω είναι ο Θεός, από μέσα είναι οι άνθρωποι, απ' έξω δεν ξέρω τι είναι. Δεν έχει μέσα και έξω. Και να η λογική η οποία αναπτύσσεται μέσα από ένα κλάδο των μαθηματικών, εδώ θα μιλήσω τοπολογία. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Η πολλή του κλάδου όμως γεμίζει. Όχι. Γεμίζει. Δεν μπορεί να γεμίσει η τυφλάκι του κλάνη. Πάρε την τρύπα και γέμισε την νερό. Αν δεν γεμίσει μια ποτήρια του κλάνη. Δεν μπορεί να την γεμίσει. Δεν θα την κάνει κλάνη το. Είδαμε απλά. Τη γέμισε λίγο. Δεν μπορεί να την κάνει κλάνη. Δεν μπορεί να την κάνει κλάνη. Έβαλα από κάτω από τη βρύση, γύρισα λίγο την κλάνη. Όταν λέμε να βγει έξω και πάνω σε μια επιφάνεια, άμα κάνει ισορροπία έτσι, συμβολή, τι θα κρατήσει κάτι τη. Λέω, τρέχει νερό με σωλήνα, θα βγει έξω. Εννοούμε αν έχει μέσα και έξω με αυτή την έννοια. Και στο σωλήνα που έχει δύο τρύπες, άμα κρατήσω λιγάκι το νερό έτσι, θα μείνει μέσα στη σωλήνα. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει δύο τρύπες. Με καταλαβαίνετε εννοώ. Συμφωνή. Πάμε παρακάτω. Ένα τρίτο θέμα. Καταλάβατε λοιπόν την έννοια αυτή που λέμε με ένα απλό παράδειγμα τροπολογίας. Γιατί δεν έχει μέσα και έξω. Λοιπόν, γιατί δεν έχει μέσα και έξω. Για να δούμε μια άλλη περίοδη ιδιότητα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν έχω μια κορδέλα, αυτή την κορδέλα, εδώ, και την κόψουμε στη μέση, υπάρχουν δύο τρόποι να κόψουμε την κορδέλα στη μέση. Είτε κατά μήκος, είτε γαρσίως. Θα το πω γαρσίως, κατά και πόρτα, έτσι. Μάλιστα. Στην πρώτη περίπτωση, θα το πήκω την κορδέλα σε δι... Το πέλα υπάρχει. Υπάρχει κορδέλα, υπάρχει. Τέλος πάντων, η κορδέλα θα αποπεί σε δύο κομμάτια ίσα μεταξύ τους και ίσα στο μήκος με το αρχικό. Αν το κόψω κατακόρυφα έτσι, θα προκύψουν δύο κομμάτια μικρότερου μήκους προς την αρχική, ίσα μεταξύ τους, ίσα προς το ίμιση της πρώτης κτλ. Ωραία. Εάν σας πει κάποιος ότι μπορείτε να κόψετε την κορδέλα στη μέση και να μην προκύψουν ή ίσα ή μικρότερα, θα το πείτε τρελό. Έτσι δεν είναι. Διότι ξέρουμε ότι η διαίρεση στην ακραία περίπτωση της που λέμε εδώ μπορεί να δώσει το ίδιο μήκος. Με τη μονάδα διαιρώ και δίνει το ίδιο μήκος. Έτσι. Ίδιο με τον αριθμητή. Τίποτα άλλο. Είναι τρένα. Για πάρω αυτήν την κορδέλα και να την κόψω κατά μήκος. Έτσι εδώ. Τα, εδώ. Γύρω. Τι θα προκύψει? Διπλάσιο. Είστε μαρτυριάρι, δεν το ξέρετε. Μαρτυριάρι. Η λογική που θα μου πείτε όλοι είναι δύο κορδέλες. Εκτός μαρτυριάρις που το ξέρουμε και με το μαστό. Αν το κόψω όμως, θα πάρω μια διπλάσια. Το σύμπαν, όταν γουστάρει, τη διαίρεση την κάνει πολλαπλασιασμό. Γιατί έτσι το αρέσει το σύμπαντος, να παίζει. Με βάση κάποιες ιδιότητες έτσι. Για να το κάνω πιο θρησκευτικό, λέω ακόμα και αν παίζει ζάρι ο Θεός, 7 δεν μπορεί να φέρει. Μέχρι να ξέρεις να φέρει, υπάρχει ένας νόμος. Ακόμα και για τον Θεό, και ζάρι αν παίζει, 7 δεν θα φέρει. Έτσι. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι μέσα στα πλαίσια ενός συμπαντικού νόμου, σε κάποιες περιπτώσεις, που τις ξέρουμε τις περιπτώσεις αυτές βέβαια, όσο είπα τη διαίρεση την κάνει τον λαθασιασμό. Ωραία. Να μην μιλήσουμε από την τέλεση. Αν πάρω αυτή την κορδέλα και την κόψω πάλι στη μέση, τι θα γίνει?
Από εσά θέλω πίσω. Τι θα γίνει, ρε. Ε, τι θα γίνει. Τι θα γίνει, ρε. Τι θα τόπο. Δεν θα γίνει. Μπράβο, θα διπλασιαστεί. Ε, το σύμπαν δεν κουστάει τώρα να το διπλασιάσει. Τώρα δεν τη διέλυσε, αλλά δεν έχει διέλυση. Γι' αυτό θα το διέλυσε. Είναι δύο κορδέλες, λύσες μεταξύ τους. Τώρα έχει κάνει πολλά ταξίδια αυτές. Είναι ανεξάρτητο μεταξύ τους, έτσι. Βλέπετε, είναι ανεξάρτητο μεταξύ τους. Κάνε λοιπόν από κάποιες ιδιότητες, ενώ το σύμπαν τη διέλυσε θα πιάνει πολλαπλασιασμό, θα τα βρει δικότητες, αιδιότητες και κάνει τη διέλυση. Τη διέλυση, διέλυση. Βλέπετε λοιπόν ότι κάποια δεδομένα τα οποία θεωρούσαμε παγιωμένα, δογματικά, δεν ισχύουν πάντα, ισχύουν μόνο σε έναν περιορισμένο χώρο ανθρώπινης παρατήρησης. Πολύ περιορισμένο. Ότι όποτε θέλει το σύμπαν, τη διαίρεση κάνει τον αντασιασμό, τον αντασιασμό διαίρεση, ό,τι θέλει κάνει με βάση κάποιες ιδιότητες. Αυτό που λες εξαρτάται για πέρα, αλλά όπως θα κάνω δύο στροφές από πέρα, θα γίνει. Εδώ την έστριψα μια φορά. Αν τις τρίψω δυο, είναι ολόκληρα προβλήματα τυπολογίας, έτσι. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Εκτός όμως, από αυτά τα οποία δεν ξέρουμε, υπάρχουν και μια πράγματα για τα οποία ξέρουμε. Αλλά θέλουμε να τα αποφεύγουμε. Δεν θα πω περισσότερο στους λόγους που τα αποφεύγουμε να τα λέμε ή τα λέμε λάθος και εμένα και το λέω σε εσάς που σας κάνω κοσμολογία τώρα. Για να δούμε η ηλικία του σύμπαντος, έχει νόημα. Λέμε η ηλικία του σύμπαντος είναι 15 δισεκατομμύρια, 20 δισεκατομμύρια, 9 δισεκατομμύρια. Αν είναι έτσι είναι τόσο, αν είναι έτσι τόσο, αν είναι έτσι τόσο. Ισχύει τώρα έτσι, γιατί δεν ισχύει. Έτσι ξέρω. Πειραματικά το ξέρω. Μας λέει τώρα έτσι γενικότητα στο εξής. Ότι ανάλογα την πυκνότητα της ύλης, το δευτερόλεπτο, η διάρκεια του δευτερολέπτου, μικραίνει ή μεγαλώνει. Αν η πυκνότητα του σύμπαντος είναι πάρα πολύ μεγάλη, τότε η διάρκεια του δευτερολέπτου μεγαλώνει. Και όσο μικραίνει η πυκνότητα του σύμπαντος, τότε η διάρκεια του δευτερολέπτου μικραίνει. Ας μην βάλω κάποιες ιδέες στο μυαλό μας, είναι για άλλες στιγμές. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή έτσι η θεωρία της μεγάλης έκρηξης, όπως μας τη λένε ο Μαστινίκο Λεμπέρο. Αυτό σημαίνει ότι κάποτε η πυκνότητα του σύμπαντος ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό σημαίνει ότι η διάρκεια ενός δευτερολέπτου ήταν τεράστια. Μπορεί να αρκούσε δισεκατομμύρια χρόνια. Και όσο η πυκνότητα του σύμπαντος μίκραινε, η διάρκεια του δευτερολέπτου μίκραινε. Τι σημαίνει που θα λέμε η ηλικία του σύμπαντος. Όταν λέω ηλικία, η δική μου δική σας καταλαβαίνετε το νόμο. Είναι ένα άψιμα ίσο το δευτερόλεπτο. Όλα τα δευτερόλεπτα θεωρούμε από τη στιγμή που γεννηθήκαμε. Μέχρι που πεθαίνουμε έχουν ίση διάρκεια. Οπότε προσθέτω ίσα δευτερόλεπτα και κάνω την ηλικία μου. Τι νόημα έχει να μιλάω για την ηλικία του σύμπαντος, αν η διάρκεια των δευτερολέπτων που προσθέτω είναι διαφορετική. Αν το πρώτο δευτερόλεπτο ήταν κάποια δισεκατομμύρια χρόνια και το τελευταίο διαρκέσω τώρα, τι προσθέτω. Και ένα δεύτερο. Όταν θεωρώ ότι η ηλικία από την πυκνότητα του σύμπαντος της αρχής του σύμπαντος ανάπηρη, τότε η διάρκεια ενός δευτερολέπτου ανάπηρη. Δεν το προσθέτω στο άκρο ανάπηρο. Γιατί μιλάμε τώρα για την ηλικία του σύμπαντος. Ας πω ότι είναι επιστημονική δικαιολογία. Διότι συμφωνήσαμε, το λέω εφθαρσός, το διδάσκουμε και στο ύφερε. Για να οι επιστήμονες δεν τους αρέσει να λένε δεν ξέρω. Πρέπει να έχουν σώμα μια απάντηση. Λοιπόν είπα, ότι ξέρετε τι συμβαίνει. Τι με νοιάζει εμένα αν μίκρινε ή μεγάλο στο δευτερόλεπτο. Εγώ το νομίζω πάντα ίδιο. Ας διαστέλλετε και συστέλλετε το δευτερόλεπτο, είναι μια σχολή φιλοσοφική των θετικών επιστών που λέγεται όπερ ρασιοναλισμός, ο οποίος έχει εισάγει στην δυτική σκέψη αυτή τη μερική. Δεν με νοιάζει εάν μεγάλωσε το αντικείμενο, αρκεί ο μοηδός να μεγάλωσε και η μετρητική μονάδα μου. Τι εννοώ, αυτό εδώ πράγμα το μετρά 2 μέτρα. Ωραία. Με τη μεζούρα του μέτρου. Ωραία. Αν διπλασιαστεί αυτό το μήκος του τραπεζιού,
αλλά διπλασιαστεί και το μέτρο μου. Και το ξαναμετρήσω πώς θα το βρω. Δηλαδή καταστραφηγείται αυτό που μαθαίνουν όλα τα παιδιά από την πρώτη δημοτικού. Ότι έχω το πρότυπο μέτρων που είναι ρούχο λευκό χρυσό και έχω το πρότυπο βάρο το οποίο φυλάω στο κέντρο μέτρο και σταθμό και μετράω και κάτι μετράνω, ρε. Εδώ πέρα βλέπεις ότι το πρώτο χρόνο ήταν 4 εκατομμύρια χρόνια, το τελευταίο ήταν τόσο και τα προσθέσεις όλα μαζί σούμα και λες ότι είναι τόσα 4 εκατομμύρια χρόνια. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια κριτική σε επιστημονικό επίπεδο, γιατί υπάρχει κριτική σε άλλο επίπεδο, σε ιστορικό επίπεδο. Γιατί πρέπει, το σύμπαν έχει μια αρχή. Και αν έχει μια αρχή, πρέπει να έχει μια ηλικία. Διότι αν δεν έχει μια αρχή και μια ηλικία, τότε όπως γίνονται κάποιοι ακαδημαϊκοί μας κατηγορούν, είμαστε άθεροι. Έτσι. Άρα λοιπόν, για να είμαστε άθεροι, θα πρέπει να έχει μια αρχή. Αφού έχει λοιπόν μια αρχή, σαφέστατα πρέπει να έχει κάποιο τέλος. Μια ηλικία. Άρα λοιπόν πρέπει, αφού είμαστε χριστιανοί, δεν έχει ο Χριστός ασχολήθηκε ποτέ με το πόσο είναι μεγάλο το σύμπαν, αν είναι το σύμπαν ανάπηρο, αν είναι. Πού τα μάρεσε. Ας ακούγαμε λοιπόν ο Χριστός, αγαπάτε αλλήλους, ξέρω εγώ, εσύ με το διεκδικητόνι, σαν κάτι, ας αφήναμε τώρα το τι είπε αν είναι άνθρωπο το σύμπαν, ή όχι, που δεν ασχολήθηκε καθόλου ο Χριστός με τέτοια πράγματα. Αυτά που σας είπα πελά. Τώρα πέρα με λένε μάλλον Δανέζες, δεν έχω αγγλικό όνομα, ας πούμε και ένα αγγλικό όνομα διάσημο, γιατί δεν είναι διάσημος ο Δανέζης. Τζόναθαν Πόρε, διάσημος. Αντιπρίτανη στο Πανεπιστημίου του Ντέρμπι της Αγγλίας. Φιλοσοφία, εταιρεία, φυσική, εκδόσεις, πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Σας δίνω και εύκολα βιβλία μεγάλων. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης είναι μια φερέγγια εκδοτική επιχείρηση με συναδέλφους που διαλέγουν τα βιβλία. Συμφωνή. Δεν το λέω λοιπόν εγώ, τον λέει κάποιος με αγγλικό όνομα, οπότε κάνω να πιστέψω. Τώρα όμως θα μιλήσουμε ένα θέμα που επειδή θα είναι παρακινδυνευμένο, θα το θεωρήσετε ίσως παρακινδυνευμένο και τρελό, γι' αυτό θα σας δώσω από την αρχή τη βιβλιογραφία, για να μην πετύχετε, συμφωνεί. Ενός εκπληκτικά διάσημο. Δεν νομίζω στον ελληνικό χώρο να υπάρχει επιστήμονα φωτοβιογραφικό του Ρόμπερτ Όσερμαν. Λίγο το βιογραφικό σας δίνω. Το βιογραφικό του είναι πάρα πολλές σελίδες. Συμφωνεί. Μιλάμε για άνθρωπο. Συμφωνεί. Δεν νομίζω ότι θα τον αντικρούσετε πράγματα που έχετε ξεχάσει ή δεν σας είπα στο δημοτικό. Όταν μπαίναμε στο δημοτικό μας δίναμε τον Άτλαντα. Το βιογραφικό, πώς το λέτε, το βιογραφικό Άτλαντα. Δεν ξέρω αν το δίνει και στους νεότερους. Γίνεται έτσι. Εκεί στις πρώτες σελίδες υπήρχε κατογράφηση της γης σε δύο κυκλικές επιφάνειες. Η μία κυκλική επιφάνεια έδινε το νότιο ημισφαίριο και άλλη κυκλική επιφάνεια μας έδινε το βόρειο ημισφαίριο. Του ενός κύκλου το κέντρο ήταν ο βόρειος πόλος, το άλλο κύκλο ήταν ο νότιος πόλος. Αυτά τα θυμόμαστε, μας τα έχουν πει όλοι. Δεν μας είπαν όμως μια περίεργη ιδιότητα που έχουν αυτοί οι κύκλοι. Μια τρελή και μαγική ιδιότητα. Ενώ οι δύο αυτοί κύκλοι, να σας πω πολλές, δεν είπα μία ιδιότητα, θα σας πω δύο-τρεις. Αυτοί οι δύο κύκλοι, ενώ περιγράφουν ένα αντικείμενο, η γη, είναι δύο ανεξάρτητοι κύκλοι. Δηλαδή δεν καρτογραφείται σε ένα χάρτη ολόκληρο, συμφωνεί, αλλά σε δύο κομμάτια. Και τα δύο κομμάτια αυτά είναι κάτι ενιαίο και περιγράφουν κάτι ενιαίο. Το πρώτο. Συμφωνεί. Αυτό είναι αρκετά παράδοξο, γιατί όταν καρτογραφούμε κάτι, ενώ με απλό να αγαπεί και το καρτογραφούμε. Ωραία. Για να δούμε το δεύτερο παράδοξο. Η τελική επιφάνεια του πρώτου κύκλου είναι ο ισοτελεχνός. Έτσι δεν είναι. Και η τελική επιφάνεια του δεύτερου κύκλου είναι πάλι ο ισοτελεχνός. Ωραία. Ας βάλουμε λοιπόν κάποιον περιστατητή να κινηθεί από τον βόρειο πόλο στην πραγματική γη επάνω, έτσι. Από τον βόρειο πόλο προς τον ισοτελεχνό και ας δούμε το ίχνος του επάνω στο χάρτη. Περπατάει θεία μπροστά του συνέχεια να πάει από τον βόρειο πόλο στον νότιο πόλο. Ωραία. Φεύγει από το βόρειο πόλο, να δούμε πώς φαίνεται πάνω στο χάρτη η κίνησή του. Από το βόρειο πόλο κινείται, προσέξτε, από μέσα προς τα έξω, συμφωνή, φαίνεται να κινείται, και μόλις φτάσει στο σημείο Κ του σημερινού, χάνεται ως διαμαγείας από το πρώτο χάρτη και εμφανίζεται στο δεύτερο χάρτη, στο σημείο Κ1, και ενώ ο περιπατητής κινείται, προκινείται ευθεία μπροστά του, φαίνεται τώρα ότι στο δεύτερο κύκλο, στο δεύτερο κομμάτι του χάρτη, ότι κινείται από έξω προς τα μέσα. Ενώ αυτός κινείται μπροστά. Κινείται μπροστά από τον βόρειο πόλο στον νότιο. Άρα,
στον πρώτο χάπι φαίνεται να κινείται από μέσα προς τα έξω και στο δεύτερο φαίνεται από έξω προς τα μέσα. Συμφωνεί. Αυτό όμως σημαίνει και το ανάποδο, έτσι. Αν κάποιος αρχίσει να περπατά από τον νότιο πόλο προς το βόρειο, τότε στο δεύτερο χάπι θα φαίνεται κάποια δίκτυα από μέσα προς τα έξω και μετά στο δεύτερο χάπι στον πρώτο θα φαίνεται από έξω προς τα μέσα. Δεν είναι παράλογο σε αυτά που είπα. Κατανοητό. Κατανοητό. Προσέξτε και την τρίτα θέση να τα εφαρμόσουμε τώρα σε κάτι πιο προχωρημένο. Με τον ίδιο μαθηματικό τρόπο δεν είναι καθόλου απλός και λέγεται προοπτική γεωμετρία ανιδιάστατων χώρων και αποτελεί έναν κλάδο των μαθηματικών. Σαν πάλι ο κλάδο που πάλι και εγώ τον βρισκόμουν στο δεύτερο έτος τώρα. Ο Μάριος μας το έκανε. Πήρε σύνταξη τώρα. Το τυχαίο τώρα πήρε σύνταξη. Να πάμε την σύνταξη. Λοιπόν, μας τα μάθαινε αυτά. Η τετραδιάστατη σφαίρα των τεσσάρων διαστάσεων δηλαδή του σύμπαντος με κάποιες παρόμοιες μαθηματικές διαδικασίες μπορεί να χαρτογραφηθεί ως δύο σφαίρες, τρισδιάστατες σφαίρες. Η πρώτη σφαίρα έχει σαν κέντρο το σημείο της μεγάλης έκπληξης και η δεύτερη σφαίρα έχει ως κέντρο τον παρατηρητή. Όταν λέω τον παρατηρητή, έβαλα γη εδώ γιατί είμαστε στην γη παρατηρούμε, αν είμαστε στο Άλφα του Κεντάβρου, τότε θα έκανα μια άλλη σφαίρα με κέντρο το Άλφα του Κεντάβρου. Αλλά λέω αυτό το σύστημα σφαιρών γιατί ο παρατηρητής θεωρούμε ότι είναι μόνο στη γη. Εντάξει, ωραία. Η μία λέγεται σφαίρα του παρελθόντος, γιατί βλέπετε έχει κέντρο τη μεγάλη έκπληξη που συνέβη στο παρελθόν, ενώ αυτή η σφαίρα λέγεται σφαίρα του παρόντος. Αυτές οι δύο σφαίρες, επειδή είναι επέκταση της προηγούμενης καρτογράφησης που ήταν του επίπεδου, διατηρούν τις ίδιες ιδιότητες. Δηλαδή, ό,τι στην πρώτη σφαίρα κινείται από μέσα προς τα έξω, όταν φτάσει στα όρια της σφαίρας, εξαφανίζεται από την πρώτη σφαίρα, εμφανίζεται στη δεύτερη και φαίνεται σαν κινείται από έξω προς τα μέσα. Και σημαίνει και το ανάποδο. Αν κάτι από εδώ κινείται προς τα έξω, θα χαθεί στα όρια αυτής της σφαίρας και θα εμφανιστεί στα όρια της δεύτερης σφαίρας που γίνεται από έξω προς τα μέσα. Η ερώτηση. Ωραία τα λένε τα μαθηματικά και τα θεωρητικά όλα τα πράγματα. Είναι πραγματικότητα αυτά τα πράγματα. Υφίσταται. Είναι έτσι στην πραγματικότητα. Για να το δούμε. Ο Γκάμοφ πριν πάρα πολλές δεκαετίες μας είπε ότι αν είναι αλήθεια η θεωρία της μεγάλης έκρηξης, τότε θα έπρεπε σήμερα ισότροπα γύρω μας, ισότροπα πρέπει από όπου και αν μετρήσουμε, μετρήσουμε τα όργανά μας, να μαζεύουμε μία ακτινοβολία της ίδιας έντασης, η οποία θα ήταν το απομεινάρι της ακτινοβολίας την εποχή της μεγάλης έκρηξης 300 χρόνια μετά όταν λειτουργεί με ένα σώμα για τους προς το βάθος, έτσι. Εγώ λέω τώρα από την αρχή και το λέω πιο απλά. Εντάξει. Άρα λοιπόν, για να ήταν σωστή η θεωρία της μεγάλης έκρηξης, μας είπε ο Γκάμο, θα έπρεπε σήμερα να ανοιχνεύουμε αυτή την ισότοπη ακτινοβολία που έρχεται γύρω μας. Και σας ρώτησα, όσοι ήταν στο μάθημα, δεν σας απάντησα και σας υποθέτω καλά την Παρασκευή, θα σας δείξω σε βίντεο την επόμενη, στο επόμενο μάθημα. Σας ρώτησα, εάν το σύμπαν ήταν τρισδιάστατο, δηλαδή ένα μπαλόνι φουσκωμένο, όπως θέλετε, την ευτόνια αντίληψη του μπαλονιού ή τη σφαίρα,